Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, στην ακτινοδιαγνωστική κλινική του νοσοκομείου Ξάνθης λειτουργούν 4 τμήματα και προβλέπονται 5 θέσεις ιατρών, εκ των οποίων ο ένας μετατέθηκε με απόφασή σας στο Κέντρο Υγείας των Καλαβρίτων και η δεύτερη υπέβαλε την παρέτηση, δηλαδή έχουν μείνει 3. Επίσης προβλέπονται 4 ειδικευόμενοι ιατροί, οι οποίοι αφού ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους αποχώρησαν προς άλλες κατευθύνσεις. Η έλλειψη ιατρικού προσωπικού έχει σαν αποτέλεσμα τις ακόλουθες συνέπειες. Πρώτον, δεν γίνονται εξετάσεις σε 50 με 70 καθημερινούς εξωτερικούς ασθενείς, πολλοί εκ των οποίων πάσχουν από χρόνια και βαρέα νοσήματα. Δεύτερον, οι ιατροί και νοσηλευτές έχουν ξεπεράσει κάθε ανθρώπινο όριο αντοχής. Τρίτον, η επένδυση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ του νοσοκομείου δεν αξιοποιείται και υπολειτουργεί. Και τέταρτον, οι χρηματικές απώλειες, όπως περιγράφονται από οικονομικούς παράγοντες του νοσοκομείου, σε μηνιαία βάση ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ. Τις έχουμε περίσσευμα. Λόγω οικονομικής κρίσης, οι πολίτες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τη στήριξη του κράτους. Οι κρατικές υποδομές θα έπρεπε να αξιοποιούνται και να συντελούν στην ανάκαμψη της χώρας. Θα μπορούσε να προωθηθεί ο ιατρικός τουρισμός και έχουμε ήδη μιλήσει για αυτό το αντικείμενο. Οι δύο νόμοι είναι ανενεργοί και απαιτείται μία έκδοση ΚΙΑ. Νομίζω ότι θα μπορούσε να το έχετε το επιχειρήν στον πολιτικό σας σχεδιασμό, αλλά δυστυχώς κάνετε τα αντίθετα. Σήμερα κλαίνε 450 εργαζόμενοι από την πτώχευση της ηλεκτρονικής. Αύριο ποιοι έχουν σειρά? Γι' αυτό ερωτάστε. Πρώτον, ποιες ενέργειες σκοπεύετε να κάνετε ώστε άμεσα να στελεχωθεί η ακτινοδιαγνωστική κλινική του νοσοκομείου Ξάνθης και να μην εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των κατοίκων της περιοχής? Υποθέτω πως για να δεχθείτε μετά από τόσες αναβολές να απαντήσετε, έχετε καλά νέα για τους στρατιώτες της Ξάνθης. Δεύτερον, θα θέλαμε να μάθουμε ποιοι ήταν οι λόγοι μετάθεσης του προαναφερόμενου ιατρού στο Κέντρο Υγείας Καλαβρίτων. Και τρίτον, θα ήθελα με κάθε επιφύλαξη να σας γνωστοποιήσω. Τα 3 κέντρα υγείας και το παιδί της Ξάνθης έχουν τεχνολόγο, ακτινολόγο, αλλά δεν έχουν ιατρό, ακτινολόγο. Συνεπώς τίθεται νόμιμης λειτουργίας θέμα, λέω. Οι ακτινογραφίες που εκτελούν αποστέλλονται για γνωμάτευση στο νοσοκομείο που ήδη, όπως προείπα, αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις πάγιες απαιτήσεις των δικών του ασθενών. Νομίζω πως είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη από το Υπουργείο σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Λοιπόν, πρώτον, ο συγκεκριμένος συνάδελφος γιατρός μετακινήθηκε στο νοσοκομείο Καλαβρίτων γιατί είχε το δικαίωμα να το κάνει. Διότι με νόμο που έχει ψηφιστεί από το 2014 δίνεται η δυνατότητα σε γιατρούς που υπηρετούν σε νοσοκομεία και έχουν συμπληρώσει κάποιο χρόνο υπηρεσίας εκεί να μπορούν να μετατεθούν με αίτησή τους σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας άγωνων ή προβληματικών περιοχών. Είναι η μοναδική δυνατότητα μετάθεσης που δίνεται και κάλυψε κενό στο νοσοκομείο Καλαβρίτων που πήγε. Δεύτερο, εγώ ξέρω ότι δημιουργήθηκε η φασαρία εκεί επειδή στη φάση της μετακίνησης, γιατί εκεί 5 θέσεις καλυμμένες είναι, στη φάση της μετακίνησης αυτού του γιατρού υπέβαλε παρέτηση και μια άλλη συνάδελφος εκεί, η οποία την πήρε πίσω από ό,τι έμαθα. Διότι πήγε και επικουρικός γιατρός, οπότε συμπληρώθηκε το νούμερο με το οποίο λειτουργούσε πριν το τμήμα. Έτσι. Έχει διοριστεί 33ου η συνάδελφος είναι, η οποία θα αναλάβει υπηρεσία εκεί. Από εκεί και πέρα και το νοσοκομείο της Ξάνθης, όπως και όλα τα νοσοκομεία της χώρας, όσο μπορούμε να τα στηρίζουμε, τα στηρίζουμε. Και με τη χρηματοδότηση που ανεβαίνει περίπου 500.000 ευρώ από την πέρυσι και με την προκήρυξη του ΚΕΛΠΝΟ που θα έρθει ένας γιατρός και 3 άτομα στο νοσοκομείο και επίσης όλα τα αιτήματα των επικουρικών γιατρών που μας έχει κάνει το νοσοκομείο και για την ΜΕΦΚΙ, για την ουρολογία και την διαγνωστική έχουμε εξασφαλίσει πλήρως πιστώσεις για να πάρουν και από τη στιγμή που θα υπάρξουν άνθρωποι να δεχτούν να πάνε θα τους στείλουμε.
Δεν έχουμε κανένα, πώς το λένε, αυτό το πράγμα το έχουμε καλύψει. Για το άλλο θέμα που είπατε σε σχέση με τα κέντρα υγείας, τα κέντρα υγείας και τα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία που έχουν ακτινολογικά μηχανήματα, η άδεια λειτουργίας έχει να κάνει με το αν τηρούνται οι κανόνες των ιοντιζών ακτινοβολιών και το πώς είναι δομημένο και οργανωμένο το ακτινολογικό μηχάνημα στο χώρο που είναι. Τα περισσότερα δεν προβλέπουν θέση ακτινολόγου, πολύ παλιά. Λειτουργούν με παρασκευαστές ακτινολογικού και τη γνωμάτευση την κάνουν ή οι γιατροί που υπηρετούν εκεί, και μιλάω για τους παθολόγους ή για τους γενικούς γιατρούς, έτσι συμβαίνει δηλαδή, ή αν υπάρχει κάτι πιο εξειδικευμένο μπορεί να σταλεί για γνωμάτευση. Έτσι λειτουργούν. Δεν έχουν όλα τα κέντρα, ακόμα και τα κέντρα υγείας, δεν έχουν οργανικές θέσεις ακτινολόγων, ακτινοδιαγνωστών. Και τα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία επίσης. Απλά είναι υπό την εποπτεία του νοσοκομείου στο οποίο αναφέρονταν παλιά ή στην ΥΠΕ τώρα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, με τον ερχομό και της επικουρικής γιατρούς της καινούργιας, νομίζω ότι είναι τουλάχιστον το επίπεδο της λειτουργίας το οποίο υπήρχε πριν. Έχουμε ένα θέμα με αυτό, το λέω με αφορμή, γιατί υπάρχει και το ανάποδο. Ξέρετε, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν διοριστεί σε απομακρυσμένες περιοχές. Θέλω να ακουστεί αυτό, γιατί είναι ένα πρόβλημα σοβαρό αυτό το πράγμα. Έχουν διοριστεί σε απομακρυσμένες περιοχές. Στη Σκύρο, στα Κύθυρα, σε κάποια νησιά, οι οποίοι διορίστηκαν με τη δέσμευση από πλευράς πολιτείας ότι, παλιότερα χρόνια μιλάω τώρα έτσι, πριν το 9, πριν το 10, το 8, το 7 κτλ. Ότι θα πάτε, θα καθίσετε 5 χρόνια και μετά έχετε δικαίωμα να μετατεθείτε. Είναι οι μόνες δύο κατηγορίες που μπορούν να μετατεθούν γιατροί. Δηλαδή, ή να φύγεις από νοσοκομείο του κέντρου και να πας σε κάποιο άγωνο, πολύ λίγοι το κάνουν αυτό. Ένας από τους πολύ λίγους ήταν ο συγκεκριμένος συνάδελφος του κέντρου, από την Ξάνθη. Τέλος πάντων, από μια πόλη και πήγε στα Καλάβρητα. Έτσι. Λοιπόν, πάλι σε ένα ορεινό μέρος που έχει και αυτό ανάγκη κτλ. Και η δεύτερη δυνατότητα είναι αυτή, την οποία δυστυχώς το λέω αυτό, και έχουμε μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορούμε να την υλοποιήσουμε. Αλλά πρέπει να το υλοποιήσουμε. Διότι έχουν πάει άνθρωποι, έχουν κάτσει ο άλλος 6 χρόνια, άλλος 7 χρόνια, άλλος 8 χρόνια και δεν τον μετακινούμε ενώ κάνει διαρκείς αιτήσεις, γιατί αν φύγει είναι ο μοναδικός της ειδικότητάς του εκεί. Έτσι. Και αν τον μετακινήσεις, γιατί αυτός πήγε να κάτσει 5 χρόνια και μετά να μετακινηθεί κάπου στο κέντρο. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία, κύριε Υπουργέ. Οπότε και αυτό το πράγμα πρέπει να το λύσουμε. Διότι δεν γίνεται να τους καταδικάζουμε μονίμως μήνες ή εκεί επειδή δεν μπορώ να. Και υπάρχει και το εξής μπέρδεμα. Αν δεν τον διώξεις, δεν μπορείς να προκηρύξεις τη θέση για να πάει άλλος. Έτσι. Ότι από τα άνω-δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 33 μαθήτριες και μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί από το πρώτο δημοτικό σχολείο Κρεμαστής Ρόδου. Επίσης 32 μαθήτριες και 2 συνόδια εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Παλαιού Ψυχικού, το δεύτερο τμήμα. Τους καλωσορίζουμε. Κύριε Δημοσχάκη, έχει το λόγο. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Θα ήθελα να σας αναφέρω μερικά ακόμα προβλήματα του νοσοκομείου Ξάνθης για να σας κάνω κοινωνό αυτών. Όλο το νοσοκομείο έχει 97 οργανικές θέσεις ιατρών. Σήμερα καλύπτονται οι 53 εξ αυτών. Επίσης, από τους 64 ειδικευόμενους καλύπτονται μόνο οι 40. 14 επικουρικοί γιατροί ενισχύουν το ιατρικό προσωπικό σε διάφορες κλινικές. Όπως καταλαβαίνετε, είναι εμφανής η ελλείψεις και πρέπει να σκύψετε πάνω στα προβλήματα του νοσοκομείου Ξάνθης, διότι δεν είναι μόνο η Ξάνθη και οι κάτοικοι αυτής. Είναι και ολόκληρο τέταρτο σώμα στρατού, είναι έδρα του, είναι το πανεπιστήμιο, είναι η σχολή της αστυνομίας, η οποία σήμερα έχει αλλοδαπούς κρατουμένους. Έχουμε προβλήματα πολλά και θα πρέπει να τα δείτε με συμπάθεια. Η παθολογική κλινική που αποτελεί, όπως γνωρίζετε και εσείς ως ιατρός, τον πραγματικό κορμό του νοσοκομείου, αδυνατεί να καταρτήσει πρόγραμμα εφημεριών για το μήνα Μάρτιο. Ήδη είχαμε προβλήματα. Δεν θα ήθελα να αναφέρω περισσότερα αριθμητικά τους ιατρούς της παθολογικής γιατί για την οικονομία του χρόνου. Το τμήμα πηγών των περιστατικών του νοσοκομείου προσφέρει πρωτοβάθμια περίθαλψη,
εφημερεύει καθημερινά και δέχεται με μέσο όρο 200 ασθενείς σε διάφορες ειδικότητες. Τον κύριο φόρτο τον επομίζονται οι ειδικευόμενοι. Το ΕΚΑΒ στην Ξάνθη δεν λειτουργεί. Μάλλον σχεδόν μόνο υπάρχει στα χαρτιά. Τέλος, παραμένει το ερώτημα γιατί δεν χορηγείται άδεια παραμεθοριών περιοχών στους ιατρούς του νοσοκομείου Ξάνθης που πραγματικά την χάνουν αυτού το προνομίου οι λοιποί ιατροί που υπηρετούν στα άλλα νοσοκομεία των ακριτικών περιοχών. Θα ήθελα να αναφέρω τρία πράγματα τα οποία αφορούν τον Εύρο και την υγεία της Θράκης. Αλλά και τα άλλα τα νοσοκομεία έχουν αυτή τη στιγμή, ήδη ο κύριος Μπαριώκας σας ανέφερε, σε ό,τι αφορά τα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα του Ιδρύματος Σταύρου Νεάρχου. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στον Εύρο, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ήδη ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Εύρου με την επωνυμία συνεχίζω έχει κάνει και σχετικές παραστάσεις σε εσάς και ήδη δέχουμε και εμείς αυτή την εκκρεμότητα. Τα κέντρα υγείας του Εύρου υπολειτουργούν. Θα ήθελα να βάλετε τους συνεργάτες σας να παρακολουθήσουν μια συνομιλία ιντερνετική νέων ανθρώπων σε ό,τι αφορά την έλλειψη φαρμάκων που παρατηρείται αυτόν τον καιρό στο κέντρο υγείας της Ορεστιάδας. Τέλος, θα ήθελα θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να εξετάσετε σοβαρά το ζήτημα της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Μια πραγματική πολιτεία επιστημόνων με απίστευτες αναπτυξιακές προοπτικές οφείλεται να την πρικίσετε με τον καλύτερο δυνατό διοικητή. Κυκλοφορεί η φήμη ότι θα φέρετε έναν παιδίατρο, διοικητή και πρόεδρο του νοσοκομείου. Τον καλοδεχόμαστε ως ιατρό για την παιδιατρική κλινική. Οι ευθύνες είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα πρέπει να το προσέξετε ιδιαίτερα. Διότι, κύριε Πρόεδρε, είναι το μόνο νοσοκομείο του ΕΣΥ το οποίο είναι ταυτισμένο με πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Και όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια πολύ μεγάλη κοινωνία. Και θα πρέπει αυτός ο οποίος θα αναλάβει αυτή την ευθύνη να διακρίνεται για την νομική του, οικονομική του κατάρτιση, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει να ξέρει να διοικεί. Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει διοικήσει δεν μπορεί να αναλαμβάνει να διοικήσει 2.000 εργαζομένους και όχι μόνον. Και μάλιστα ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο τον νομό Εύρου, εξυπηρετεί την Μακεδονία και τη Θράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πολιέκτολο. Κινήσω από το τελευταίο που είπατε, κύριε Δημοσφάγη. Πριν αναλάβω το Δήμο Σφακίων, δεν είχα διοικήσει Δήμο και ήμουν γιατρός. Όμως την πρώτη φορά βγήκαμε 62%, τη δεύτερη βγήκαμε 96,5%. Άρα δεν χρειαζόταν να έχω πτυχίο management διοίκηση επιχειρήσεων για να διοικήσω το Δήμο. Ναι, ο συγκεκριμένος συνάδελφος θα έρθει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Είναι γέννημα θρέμα του ΕΣΥ. Έχει πλήρη γνώση των προβλημάτων και έχει, πιστεύουμε, την ικανότητα να διοικήσει το νοσοκομείο όπως πρέπει. Άλλωστε, όλοι κρινόμαστε. Όλοι κρινόμαστε. Και εσείς, ως βουλευτής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, και εγώ ως υπουργός, έτσι, εσείς από τον πρόεδρο του κόμματός σας, εγώ από τον πρωθυπουργό, και οι διοικητές που επιλέγουμε και παίρνουμε την ευθύνη να τους επιλέξουμε, έτσι, θα κριθούν και αυτοί από εμάς. Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό. Τώρα, για τα υπόλοιπα που είπατε σε σχέση με το νοσοκομείο, έχουμε επίγνωση. Δεν είστε από τα νοσοκομεία με τη χειρότερη κατάσταση στη χώρα και με αυτά τα νούμερα που αναφέρατε δηλαδή πριν. Υπάρχουν άλλα νοσοκομεία τα οποία δεινοπαθούν πιο πολύ και τα οποία και αυτά σιγά σιγά τα επουλώνουμε. Θα, με βάση τις προτάσεις που θα μας κάνει η υγειονομική περιφέρεια και από τον συνολικό αριθμό των μόνιμων γιατρών που έχει η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια, θα δούμε σύντομα τι ακριβώς θέσεις θα προκηρυχτούν με βάση και τις προτάσεις που θα έχουμε και από τους παράγοντες του νοσοκομείου. Και νομίζω ότι για το θέμα του ακτινολογικού απάντησα πριν, δεν χρειάζεται να επαναλάβω κάτι άλλο. Νομίζω ότι υπήρχε κάτι άλλο που είπατε, αλλά αυτή τη στιγμή επειδή έπιασα το πρώτο δεν το θυμάμαι. Είχατε πει και για ένα άλλο ζήτημα. Για το κέντρο υγείας της Ορεστιάδας.
πάση. Ναι, κοιτάξτε, τα κέντρα. Δεν έχει τα φάρμακα. Και μάλιστα παρακαλώ θερμά να παρακολουθήσετε την ιντερνετική συνομιλία νέων ανθρώπων. Την αγωνία και την απογοήτευση και την αγανάκτησή τους. Όλες. Λοιπόν, θα το δούμε συγκεκριμένα τι συμβαίνει. Είναι προφανές θέμα διαχειριστικής επάρκειας αυτό. Δεν είναι θέμα οικονομικής στήριξης ή δεν υπάρχουν οι πόροι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή και νοσοκομεία και ΥΠΕ φορτωμένοι με λεφτά είναι στα ταμιακά τους διαθέσιμα παντού. Προφανώς υπάρχει θέμα διαχειριστικής επάρκειας ή σε σχέση με συμβάσεις με τέτοια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα το δούμε, κύριε Δημοσχάκη, και θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ.